φτιάξουμε παπαρδέλες με αυγοτάραχο. Το αυγοτάραχο έχει υψηλή διατροφική αξία, είναι pop προϊόν του Μεσολογγίου και ουσιαστικά είναι το ελληνικό μας χαβιάρι. Είμαι σίγουρος ότι κατά καιρούς έχετε πιάσει όλοι αυγοτάραχο στα χέρια σας και δεν ξέρατε πώς να το μαγειρέψετε. Σήμερα θα σας δώσω την πιο γκουρμέ εκδοχή του. Πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά. Για τις παπαρδέλες με αυγοτάραχο θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια παπαρδέλες, αλάτι, 3 κουταλιές της σούπας μπούτυρο, μία σκελίδα σκόρδο, 50 γραμμάρια αυγοτάραχο, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, 1 κλονάρι δεντρολίβανο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 2 φέτες από λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φέτες από λεμόνι και μαϊντανό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω στην κατσαρόλα μου νερό που βράζει και θα προσθέσω λίγο αλάτι για να βράσω τις παπαρδέλες. Και όση ώρα βράζουμε τις παπαρδέλες, να εξηγήσουμε λίγα πράγματα για το αυγοτάραχο. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μου πάνε μέσα. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα. Σε 4-5 λεπτάκια θα είναι έτοιμα. Εδώ. Και για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το αυγοτάραχο είναι αυτό το προϊόν που βλέπετε εδώ πέρα. Ουσιαστικά είναι το χαβιάρι μέσα από τον κέφαλο. Μπάφα λένε το θηλυκό ψάρι του κέφαλου στο Μεσολόγγιο, οπότε ουσιαστικά βγαίνει από εκεί. Λοιπόν, το αυγοτάραχο να σας πω ότι χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ουσιαστικά είναι δύο τμήματα το χαβιάρι που έχει μέσα. Απ' έξω αυτό που υπάρχει είναι κερί. Είναι το χαβιάρι ουσιαστικά μαζί με αλατάκι και το βάζουμε μέσα σε κερί για να μπορέσει να διατηρηθεί. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το καθαρίσουμε, δεν θέλω να το κόψετε κατευθείαν στη μέση, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε το που είναι η μέση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά με το μαχαίρι, λίγο ανοίγουμε την άκρη εδώ. Καθώς ανοίξουμε, θα δούμε ότι σιγά σιγά μπορούμε να αφαιρούμε το κερί. Όπως βλέπετε, πολύ προσεκτικές κινήσεις, δεν θέλουμε να τραυματίσουμε το χαβιάρι μας. Θα πάρει λίγη ώρα, αλλά δεν θέλουμε να τραυματίσουμε καθόλου, μα καθόλου, το αυγοτάραχό μας. Άμα είμαστε τυχεροί, όταν αφαιρούμε το κερί απ' έξω, ουσιαστικά έχει μία μεμβράνη απ' έξω το αυγοτάραχο, υπάρχει περίπτωση να κολλήσει η μεμβράνη πάνω στο κερί και να την αφαιρέσουμε και αυτή. Άμα δεν είμαστε τυχεροί, θα χρειαστεί να την αφαιρέσουμε στη συνέχεια. Και κάπως έτσι αφαιρούμε όλο το κερί. Ο τρόπος που σας έδειξα είναι ο δύσκολος τρόπος, αλλά είναι ο τρόπος που ουσιαστικά θα αφήσει ανέπαφο το αυγοτάραχο. Τώρα, σας είπα ότι άμα είμαστε τυχεροί, η μεμβράνη θα φύγει μαζί με το κερί. Εδώ πέρα δεν ήμασταν τόσο τυχεροί και η μεμβράνη υπάρχει ακόμα πάνω στο αυγοτάραχο. Το βλέπετε? Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σιγά σιγά να αφαιρέσουμε τη μεμβράνη πολύ προσεκτικά. Όσο περισσότερο μπορούμε να αφαιρέσουμε, τόσο το καλύτερο. Τώρα, φυσιολογικά έτσι όπως είναι, πρέπει να ανοίξεις τη μέση εδώ πέρα και ό,τι υπάρχει στη μέση, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, το αφαιρούμε. Υπάρχει λίγο κεράκι και επίσης υπάρχει μεμβράνη. Τώρα, ειλικρινά, τη μεμβράνη τις περισσότερες φορές την αφήνουν όλοι. Απλά επειδή θα χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά πολύ από εσάς αυγοτάραχο, θέλω να δείτε την κανονική διαδικασία για να μπορέσετε να ξέρετε πώς το χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είμαστε πάρα πολύ εντάξει και έχουμε δύο υπέροχα κομμάτια, τα βλέπετε. Σ' αρέσει, έχεις ένα αυγοτάραχο. Λοιπόν, ο πιο κλασικός τρόπος για να σερβίρουμε ένα αυγοτάραχο είναι, κοιτάξτε πώς, απλά θα πάρετε το μαχαίρι σας, θα κόψουμε πολύ λεπτές φέτες εδώ και το μόνο πράγμα που χρειάζεται για να σερβίρουμε το αυγοτάραχο μας είναι τι? Λίγο λεμονάκι. Ο μεζές αυτό σερβίρεται έτσι όπως είναι ατόφιος και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Σε περίπτωση που χτυπήσουμε το αυγοτάραχο, οι φέτες δεν κόβονται και διαλύεται τελείως. Οπότε γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ το πώς θα διαχειριστείτε το αυγοτάραχο. Άρα, μάθαμε τα πάντα για το αυγοτάραχο. Ναι. Δεν σε πειράζει να φάω λίγο. Είναι καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Ειλικρινά, είναι ένα από τα προϊόντα που έπρεπε να έχει μάθει όλος ο κόσμος στην Ελλάδα. Και δυστυχώς ακόμα δεν το έχει μάθει. Ξέρουν κάποιοι, εξάγουμε στο εξωτερικό αυγοτάραχο, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη μακαρονάδα μας, γιατί το περισσότερο του χρόνου ουσιαστικά ήταν να ετοιμάσουμε το αυγοτάραχο. Έχω λίγο βουτυράκι στο ψυγείο. Και θέλω ένα τηγάνι. Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, αλλά το ελαιόλαδο θα σκεπάσει τη γεύση από το αυγοτάραχο και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και δεν θέλω να λυπηθείτε το βούτυρο. Κοιτάξτε πόσο βάζω. Γιατί στο τέλος δεν θα ρίξουμε τυρί στη συνταγή μας. Ό,τι αλμυρό στοιχείο θέλουμε να πάρουμε, θα το πάρουμε από το αυγοτάραχο. Οπότε, σουρώνουμε τα ζυμαρικά μας. Εδώ. Αναγία μου. Καταπληκτικό. Αφήνω αυτό στην άκρη. Εδώ. Αυτό πάει πίσω.
Και δέστε εδώ το βούτυρο. Ζεσταίνεται, έβαλα αρκετή ποσότητα και θέλω να ρίξω μέσα μία σκελίδα σκόρδο. Λεπτές φέτες, όπως βλέπετε το βούτυρο το έβγαλε από τη φωτιά, ήθελα να αλλοιώσει, αλλά δεν θέλω να καεί τελείως γιατί θα σκεπάσει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Το βλέπετε. Ίσα ίσα να γίνει και να μην γίνει μπερνουαζέτ. Ρίχνω μέσα το σκόρδο. Αφήνω να αρωματιστεί το βούτυρο, βγάζει αυτό το υπέροχο άρωμα που θέλουμε. Και μόλις αρωματιστεί, θα ρίξω μέσα τα ζυμαρικά μου. Παναγία μου. Θέλει λίγο σκόρδο, γιατί το σκόρδο καθώς το βάλαμε μέσα στο βούτυρο δεν έχει πια έντονη γεύση από σκόρδο. Ίσα ίσα θέλουμε να αρωματίσει το βούτυρο. Και κοιτάξτε εδώ. Τώρα, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Οπότε λέω ότι χαμηλώνουμε, σχεδόν την κλείνουμε. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Έχω λίγο μαϊντανό. Ίσα ίσα το θέλουμε για χρώμα το μαϊντανό. Ο μαϊντανός δεν θα μας δώσει γεύση, θα μας δώσει χρώμα. Είναι αυτό που θέλουμε να σπάει μέσα στο φαγητό μας. Δεν θέλω πολύ, θέλω λίγο. Σε περίπτωση που θα μ' ακούσετε, θα είστε κερδισμένοι άμα βάλετε λίγο δενδρολίβανο. Γιατί θα βάλουμε και το λεμόνι στη συνέχεια. Οπότε τα δύο αυτά συνδυαστικά πηγαίνουν τόσο πολύ. Το δενδρολίβανο μαζί με το λεμόνι και πραγματικά θα απογειώσουν τις παπαρδέλες με το αυγοτάραχο. Θέλουμε ξύσμα από ένα λεμόνι. Εδώ. Και όλα αυτά τα υλικά που βλέπετε θα τα ρίξουμε στο τέλος. Δεν τα ρίχνουμε τώρα. Υπάρχει ακόμα το τηγάνι μου πάνω στη φωτιά. Ζεσταίνουμε τις παπαρδέλες μας. Και πάρτε το αυγοτάραχο. Κόψτε λεπτές φέτες εδώ. Και όταν λέω λεπτές, εννοώ λεπτές. Αυτό είναι αρκετό. Και ξαναπάμε πίσω. Ανάψτε τη φωτιά σας. Τώρα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Άμα ρίξουμε όλο μαζί το αυγοτάραχο μέσα, θα γίνει μία μάζα και θα χαθεί από τις παπαρδέλες μου. Οπότε τι θέλω, θέλω να ρίξω λίγα κομματάκια. Και στη συνέχεια ρίξτε και τις επόμενες. Πάτε το με δόσεις. Άμα είναι παγωμένο το αυγοτάραχο, μπορούμε να το τρίψουμε και με τον drift κατευθείαν του τυριού. Αλλά τι πιο ωραίο από το να έχεις ολόκληρα κομμάτια. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Θα ρίξω και τελευταία. Έχουμε γεύση από σκόρδο, αυγοτάραχο, το βούτυρο. Όλες οι γεύσεις είναι εδώ. Και ήρθε η ώρα για το τελικό ανακάτεμα. Έχουμε εδώ πέρα όλα αυτά τα καλούδια. Ξύσμα από λεμόνι, δέντρο λίβανο και το μαϊντανό μας. Τα ρίχνουμε μέσα. Και επειδή θέλουμε να έχουμε έτσι την αίσθηση του λεμονιού λίγο παραπάνω, εγώ αυτό που κάνω είναι το εξής. Παίρνω ένα λεμόνι, βγάζω τη σάρκα και κόβω μικρά μικρά κομματάκια για να υπάρχει αίσθηση πραγματικά του λεμονιού μέσα. Μόνο τη σάρκα, δεδρολίμωνα μαζί με το λεμόνι έτσι ψιλοκομμένο, θα κάνουν τη διαφορά. Ρίξτε αυτό το υπέροχο λεμονάκι μέσα, εδώ, και λίγο χυμό από λεμόνι. Λίγο πιπέρι. Έχω ένα ωραίο πιάτο εδώ. Μια τσιμπίδα και πάμε να σερβίρουμε. Γενικά το αυγοτάραχο δεν θέλουμε να το παραζεστάνουμε. Λοιπόν, πάρτε μια ωραία μερίδα. Φροντίστε να πάρετε λίγο απ' όλα. Και οπωσδήποτε λίγο λεμόνι στο πλάι, λίγο λεμονάκι εδώ, οπωσδήποτε και λίγο μαϊντανό από πάνω, εδώ και βάλα. Τώρα, ό,τι μείνει από αυγοτάραχο πρέπει οπωσδήποτε να το συντηρήσουμε, οπότε πολύ πολύ καλά τυλίξτε με μία μεμβράνη, γιατί ουσιαστικά καταστρέψαμε ό,τι είχε πάνω για να το συντηρεί, δηλαδή το κερί του, και τυλίξτε καλά με μεμβράνη και βάλτε είτε στο ψυγείο είτε στην κατάψυξη. Συντηρείτε μια χαρά και στα δύο μέχρι που να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Θα πάνε στο ψυγείο και εγώ γυρνάω πίσω για να δοκιμάσω. Για τις παπαρδέλες με αυγοτάραχο, σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε αλάτι, βράζουμε τις παπαρδέλες και τις σουρώνουμε. Αφαιρούμε το κερί από το αυγοτάραχο και τη μεμβράνη. Λιώνουμε σε ένα τηγάνι το βούτυρο, βάζουμε το σκόρδο και τις παπαρδέλες. Προσθέτουμε το αυγοτάραχο κομμένο σε λεπτές φέτες. Εκτός φωτιάς, ρίχνουμε τον μαϊντανό, το ξύσμα από το λεμόνι, το δεντρολίβανο, τη σάρκα και το χυμό από το λεμόνι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με φέτες από λεμόνι και γαρνίρουμε με μαϊντανό. Θα πάρω λίγο απ' όλα.
Ξαναλέω ότι ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα είναι το αυγοτάραχο. Οπότε θέλουμε οπωσδήποτε σε κάθε μπουκιά να υπάρχει και ένα κομματάκι. Η μαγιά είναι όταν κάνεις μια τέτοια μακαρονάδα να πηγαίνεις στον πελάτη και όπως κόβουμε την τρούφα να κόβουμε και φέτες αυγοτάραχο και να λέμε κι άλλο κι άλλο. Όσο περισσότερο αυγοτάραχο, τόσο πιο νόστιμη μακαρονάδα, Παναγία μου. Καταλαβαίνεις τα πάντα. Και το αυγοτάραχο σε αυτή τη συνταγή πραγματικά είναι φανταστικό.